παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, η τελετή εγγενείων της νέας ναυτικής βάσης στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, ο αρχηγός συνοδευόμενος από τον αρχηγό γεν αντινάβαρχο Στυλιανό Πετράκη του πολεμικού ναυτικού, σήμερα Σάββατο παρακολούθησε την τελετή εγγενείων της νέας ναυτικής βάσης με την επωνυμία 3η Ιουλίου στο Γκαργκούπ στις βορειοδυτικές ακτές Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΘΑ. Η βάση βρίσκεται στις ακτές της Μεσογείου. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων παρευρέθηκε εκεί μετά από επίσημη πρόσκληση του ομολόγου του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων αντιστράτηγου Μοχάμετ Φαρίζ Χεγκάζη, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί και την Ελλάδα τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, επίσκεψη που θα διαρκέσει έως την 5η 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, εγγενίασε την ναυτική βάση 3η Ιουλίου, παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ και του αρχηγού ΓΕΝ. Οι παριστάμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντυπωσιακή διακλαδική επίδειξη, όπου παρουσιάστηκαν οι επιχειρησιακές δυνατότητες των συμμαχικών προς την Ελλάδα Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα εγγένεια της νέας βάσης σηματοδοτούν την εντυπωσιακή επαύξηση των δυνατοτήτων του Αιγυπτιακού Ναυτικού και του ρόλου της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας της Αιγύπτου ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, με την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση του αρχηγού ΓΕΘΑ στην ιστορική τελετή να επισφραγίζει έτι περαιτέρω την ειδική και ισχυρή σχέση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, Ελλάδας και Αιγύπτου δηλαδή. Μεταξύ των επισήμων προσκεκλημένων ήταν ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμετ Αλ Μέμφι, μέλη της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, επίσημη αρχική χώρα προς την Ελλάδα, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Αιγύπτου, ο Υπουργός Άμυνας του έτερου ελληνικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, στρατηγός Φαγιάτ Μπιν Χαμέτ Αλ Ρουβάλι, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Τζιμπουτί, καθώς και ο διοικητής του 5ου Στόλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αντινάβαρχος Τσάρλς Κούπερ, 2. Σε κάθε περίπτωση, σημαντική παρουσία, συμβολική παρουσία της ηγεσίας εκεί, τόσο του αρχηγού ΓΕΘΑ φυσικά, του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, όσο και του αρχηγού ΓΕΝ.